Αριστοτρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2023, Boxing Day. Λαλούν οι Εγγλέζοι. Γιατί? Η επομένη των Χριστουγέννων ονομάζεται Boxing Day. Επειδή ανοίγει κουτιά. Υποθέτω. Να το ψάξετε και να μας γράψετε στα σχόλια γιατί σημαίνει Boxing Day. Ή επειδή ανοίγει κουτιά. Ή επειδή... παίζεις box. Ή επειδή βάζεις τα δώρα μέσα σε κουτιά, ρε φίλε. Εννοείται ότι τα βίντεο αυτά τα γυρίσαμε από πριν. Boxing Day meaning. This custom is linked to an older British tradition where the servants of the wealthy were allowed the next day to visit their families since they would have had to serve their masters on Christmas Day. The employers would give each servant a box to take home containing gifts, bonuses and sometimes leftover food. Λέει είναι ένας όρος που έρχεται από την Αγγλία γιατί είναι μια παλιότερη βρετανική παράδοση όπου οι υπηρέτες των πλούσιων Βρετανών την επομένη των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, έπαιρναν τη μέρα άδεια γιατί τη μέρα των Χριστουγέννων υπηρετούσαν τους αφέντες τους και τους έδιναν κουτιά που μέσα στα κουτιά τους έβαζα δώρα, ίσως κάποια έξτρα χρήματα και αποφάγια από το πλούσιο τραπέζι των πλουσίων Εγγλέζων. Wow, Boxing Day, δεν θα το ξαναπώ. Λοιπόν, είναι η επομένη των Χριστουγέννων. Το βίντεο αυτό ξέρετε πώς το γυρίζουμε στις 12 Δεκεμβρίου, γιατί εντάξει, φοράμε τέτοια ρούχα, έχω αλλάξει σκουλαρίνια, ευχαριστώ Μαρία Χριστίνα. Αλλά αυτές τις μέρες σας έχω ξανανεβάσει παλιότερα βίντεο για τις γιορτές. Εγώ με τις γιορτές δεν τα πάω καλά. Εντάξει. Τα έχετε δει, τα έχουμε ανεβάσει. Οπότε τώρα πάμε σε αυτά που έχουμε έτοιμα. Έλα. Λοιπόν, ρίξτο! Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία του κακού. Λοιπόν, η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κακίας βασίζεται πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσουμε τα δύο πειράματα που είχαν γίνει στον τομέα μας, στον τομέα της ψυχολογίας, τα οποία μετά εκ των υστέρων εκρήθηκαν ακατάλληλα για να γίνουν, δηλαδή αν γίνονται σήμερα δεν θα έπαιρναν άδεια για να γίνουν. Το είναι το πείραμα του Μίλγκραμ που έγινε το 1961 και το πείραμα του Ζιμπάρτο που έγινε το 1971. Είναι αυτό το Μίλγκραμ που πήγαν να το αναπαράξουν στην Ελλάδα και έγινε χάμος με το στρατό. Δεν το θυμάμαι. Του Μίλγκραμ νομίζω. Το Μίλγκραμ. Ήταν μια καθηγήτρια. Ναι, την ξέρω. Ναι. Και πήγαινε να το αναπαράξει χρησιμοποιώντας φαντάρους. Έχει βάλει και βιβλίο γι' αυτό. Και έγινε χαμός, ναι. Του Μίλγκραμ, δεν ήταν. Ναι, είχε κάνει έρευνα πάνω στη ψυχολογία των συντάγματαρχών. Η Μίκα Χαρή του Φατούρου το είχε κάνει αυτό. Ναι. Προσπάθησε να το εφαρμόσει, αλλά θεωρήθηκε ανήθικο τότε. Και είχε το βιβλίο της και έρευνα της είχε διαφανεί μέσα από την έρευνα ότι οποιοδήποτε άνθρωπος εδεχόταν αυτήν την εκπαίδευση που δέχονταν οι συνταγματάρχες. Mm-hmm. Θα γινόταν κακός σαν και αυτούς. Δηλαδή ως συνταγματάρχης της Χούντας. Της Χούντας, ναι. Όχι τους άλλους. Η χουντική. Ο τρόπος που ενεργούσε, ο τρόπος που έκανε, ας το πούμε, τις... Ζει η Μίκα Χαρή του Φατκού. Μας έκανε μάθημα. Νομίζω δεν ζει. Δεν ζει. Όχι. Γεννήθηκε το 31, λέει. Α, έφυγε από τη ζωή στις 15 Νοεμβρίου του 2014. Ναι, μετά από πολιτική μάχη με τον καρκίνο. Ναι, μα μου έκανε και εμένα μάθημα. Λοιπόν, η Διεθνώς Πρωτοποριακή Ψυχολογική και Κοινωνική Μελέτη της για τους βασανιστές, ο βασανιστής ως όργανο κρατικής εξουσίας, εκδόσεις ελληνικά γράμματα, στηρίχτηκε στο μοντέλο των βασανιστών του διαβόητου δικτατορικού ΕΑΤ ΕΣΑ και αποτέλεσε σταθμό για τις νεότερες γενιές μελετητών. Βασανιστής δεν γίνεσαι, ήταν το αποτέλεσμα της πολύχρονης έρευνάς της, για τις ανάγκες της οποίας το 1975, ένα χρόνο μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος, είχε παρακολουθήσει με ειδική άδεια την πρώτη δίκη των βασανιστών στην Αθήνα. Νεαρή τότε επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ήθελε να διερευνήσει το φαινόμενο του σαδισμού, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή της. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ωραία η κυρία Φατούρου. Μ' άρεσε εμένα. Ναι. Και έτσι αυτές οι δύο έρευνες μας απέδειξαν ότι όταν δώσεις εξουσία
στους ανθρώπους, διαφθείρονται με αποτέλεσμα να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας αυτής και όταν αντιληφθούν ότι αυτή είναι και νόμιμη, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο χειρότερα και έτσι έχουν φανεί ο παράγοντας Dark, όπου όσο έχει 9 χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ο σκοτεινός παράγοντας δηλαδή. Σκοτεινός παράγοντας. Το οποίο είναι κάτι διαφορετικό και παραπλήσιο με τη σκοτεινή τριάδα. Η σκοτεινή τριάδα είναι η τριάδα που, αν θέλεις, είναι συνυφασμένη με τα 9 χαρακτηριστικά. Okay. Η σκοτεινή τριάδα, το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι ο μακεβελισμός, ο ναρκισισμός και η ψυχοπάθεια. Ψυχοπαθητικότητα. Ψυχοπαθητικότητα, ναι. Λοιπόν, 9 χαρακτηριστικά. Πρώτος είναι ο ατομικισμός. Δεύτερον είναι η ιδιοτέλεια. Τρίτον είναι ο μακιαβελισμός, ο ναρκισισμός. Μακιαβελισμός, να θυμίσουμε ότι έχει να κάνει με το έργο του Μακιαβέλιου ηγεμόν, που μιλούσε για έναν αδίσταχτο ηγεμόν, ο οποίος μετερχόταν όλων των μέσων προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία του και να την εγκαταστήσει. Ήταν αδίσταχτος προς τους στόχους του και ανελέητος. Λοιπόν, μετά είναι η ψυχολογική υπεροχή, ο σαδισμός, ότι πάνω απ' όλα είναι τα κοινωνικά και υλικά συμφέροντα και τελευταίο ένα το στοιχείο είναι η χερεκακία. Βασικά, ο παράγοντας D, ο σκοτεινός παράγοντας, επί της ουσίας είναι η ασθένεια της μίας συναίσθησης. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου συναίσθηση για τους συνανθρώπους τους. Υπάρχουν κάποια γονίδια ικανά να ενισχύσουν την επίδραση στο περιβάλλον, ωστόσο δεν έχουν διαφανεί ποια είναι αυτά τα γονίδια. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η σχέση, που είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας της ανθρώπινης αλλαγής. Δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώνει ο καθένας μας και το ότι έχει συνδυασμό, αν θέλει, στοιχείων τέτοιων που μπορεί είτε να το έχει πάρει από τους γονείς του γιατί και εκείνοι έχουν κάποια στοιχεία τέτοια ή να μην έχει σχέση ακόμα και με τους γονείς του, να έχει να κάνει με μακρινό συγγενή δηλαδή. Δηλαδή να υπάρχει στην οικογένεια αυτή η τάση αλλά να μην το έχουν κάνει οι γονείς του. Και σίγουρα υπάρχει και τον ναρκισσιστικό τρόπος μεγαλώματος. Έχουμε κάνει παλαιότερα μια εκπομπή πάνω στον ναρκισσιστικό τρόπο μεγαλώματος. Ναι. Όπου εξωθούμε τους ανθρώπους έτσι που μεγαλώνουμε να έχουν αυτά τα στοιχεία. Το κυριότερο που έχουμε να πούμε όμως ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτήν την τάση ίσως να είναι πιο δυνατή η ψυχοπαθητικότητα έτσι, και σε συνδυασμό με τον ναρκισισμό να τους βοηθάει, αν θέλεις, να αναρριχώνται σε θέσεις εξουσίας, γιατί δεν τους σταματά τίποτε στον δρόμο τους. Δηλαδή, δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, δεν έχουν ηθικές αναστολές, τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει να πατήσουν πάνω σε πτώματα, δεν τους ενδιαφέρει να καταπατήσουν κάθε νομιμότητα, αν θέλεις. Μη σας πω ότι μπορεί και την νομιμότητα να την κάνουν και το μη νόμιμο να το κάνουν νόμιμο, άμα χρειάζεται, προκειμένου να φτάσουν εκεί που θέλουν. Αυτός λοιπόν ο παράγοντας D είναι κάτι που δεν έχει ασχοληθεί, μπορώ να πω, η επιστήμη μας αρκετά, ωστόσο είναι κάτι που μας προβληματίζει. Ποιος τον έχει εισηγηθεί, αυτήν τη θεώρηση των παράγοντων των Dark? Έχει εκπηγάσει νομίζω από έναν ερωτηματολόγιο των 13 Dozen, okay, που το έχει κάνει ο Τζόνασον, που είναι το 2010 και είναι 12 στοιχεία, είναι μια κλίμακα που αν θέλεις βλέπεις αν ο άλλος έχει τον παράγοντα D. Okay. Αλλά δεν ξέρω ποιος κακός θα θέλει να κάνει αυτή την κλίμακα. Μπορούμε να απαντήσουμε εμείς για τους κακούς. Ο ίδιος ο κακός είναι το θέμα. Σιγά μην πάει μου να κάνει ο κακός κλίμακα. Είναι άλλο πράγμα που θέλω να πω. Δηλαδή εγώ έχω έναν κακό, είναι μια κακιά στο μυαλό μου. Για έναν περίεργο λόγο γνωρίζω, όχι πολλές, δεν είναι πολλές, αλλά από τα κακά πρόσωπα που γνωρίζω, τα χειρότερα είναι οι γυναίκες. Όσο και αν αυτό να ακούγεται παράδοξο, ας πούμε, μπορώ εγώ τώρα να απαντήσω το ερωτηματολόγιο γιατί έχω μια γυναίκα στο μυαλό μου? Να το απαντήσεις, που να σου το φέρω. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι μπορεί να δεν είναι απαραίτητος αυτοαναφορικό ερωτηματολόγιο.
Νομίζω είναι αυτοαναφορικό. Καλά, χαίρο πολύ να πάτε στις φυλακές. Όλα τα ερωτηματολόγια είναι αυτοαναφορικά. Ναι, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε πότε ο άλλος δεν πάει καλά. Εντάξει. Ξέρουμε. Απλά να ρωτιέμαι. Το αντιλαμβανόμαστε. Ποιος κακός απαντήσει αυτόν τον ερωτηματολόγιο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να το καταλάβεις. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αναγνωρίζουν την κακία τους. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή είναι ακαδημαϊκός και ερευνήτρια και έχει τελειώσει και το μεταδιδακτορικό της. Αγάπη μου, αυτές τις κλίμακες είναι μέσα στις φυλακές ύψης της ασφαλείας που τις χρησιμοποιούν. Τι τους βάζει ένα πιστόλι στον κράβο και του λέει απάντα. Και άμα δεν, είναι, μα δεν απαντά σωστά. Όχι, ρε. Ενώ ότι συνήθως τα υποκείμενα για αυτές τις μελέτες είναι φυλακισμένοι, οι οποίοι θέλουν, πάνε να απαντήσουν. Έχει πρόβλημα η λάμπα μου, πρέπει να τη σάσω. Ναι, εντάξει. Να απαντήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν συνέστηση ή ενέστηση της κακίας τους. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που κάνουν είναι κακό. Κάτι έπαθαινε, ξύπνη μου λάμπα. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Που κάνουν είναι, παλά. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε εμείς. Λέμε πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λόγω των λόγων, τέλος πάντων, του μεγαλώματος τους, των τραυμάτων που επέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, κατέληξαν το να έχουν κάποια ψυχοπαθολογία. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που η ψυχοπαθολογία τους είναι λόγω κακίας. Και εκεί πέρα είναι λίγο πρόβλημα να το διαχειριστεί κανείς. Λες. Ναι, όταν ο άλλος βασικά έχει όλα τα στοιχεία αυτά, τα 9 στοιχεία, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μαλακώσει και να δει τα πράγματα. Σάζεται, μάνα μου, δεν σάζεται. Όχι. Δεν σάζεται. Και αυτό το βίντεο δεν το κάνουμε για τους κακούς, το κάνουμε για τα θύματα των κακών. Το κάνουμε για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτήν την επίδραση. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει συναίσθηση, είναι χερέκακος, είναι μακεβελιστικός, έχει νιώθει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, είναι σαδιστής, δεν μπορεί να αντιληφθεί ο ίδιος την κατάστασή του, και αν σας πει ότι την αντιλαμβάνεται, σας κοροϊδεύει και γενικότερα παίζει θέατρο για να κερδίσει μέσα κόρη, από αυτόν και άλλα πράγματα. Κόρη, ο κακός θα έρθει να σου πει ότι είσαι εσύ κακός, κόρη. Άμα να ανοίξεις τα μάτια σου, άναψε η λάμπα μου, κόρη. Άναψε. Αυτά τα λίγα OCD που λέγαμε που έχεις. Τα λίγα. Κόρη, μα ήρθα κόρη από το ταξίδι και όλα δεν δουλεύουν. Άμα λείπει... Θα κλειδώσω το σπίτι μου και θα πάρω και τα κλειδιά, δεν θα αφήσω να έρχονται άλλοι. Άμα λείπει εγώ, κύριε, μάνα μου, έτσι γίνεται. Τα λες για να μην λείπω ξανά. Θα δω. Το σκεφτώ. Το σκεφτώ. Μπορεί να σου κάνω τη χάρη. Μπορεί και όχι. Αυτά λοιπόν για τη ψυχολογία του κακού. Σήμερα 26 Δεκεμβρίου ήβραμε τη μέρα να μιλήσουμε. Άλλη μιλά για τις καρδούλες. Πολλά καλή μέρα. Πάρα πολλά καλή μέρα. Γιατί πήγαμε στα τραπέζια, πήγαμε μποτζί, πήγαμε μποδά, όσοι πήγαμε. Εγώ ελπίζω να μην έχω πάει. Υποθέτω, ναι, δεν θα έχω πάει. Όχι. Είχαμε εκτός πάλι. Μπράβο. Ναι. Και όσοι πήγαν στα τραπέζια έχουν δει κακία. Οπότε καλά κάνουν να γνωρίζουν ότι η κακία δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τον αποδέκτη της κακίας, αλλά με τον πομπόν, και δεν είναι η άσημη. Αγάπη Μπράβο. Μου! Δεν είναι η αγάπη άσημη. Μου! Εντάξει, Λάκη. Έλα από εδώ! Έλα δεν από το κάνεις από κακία, αν το κάνεις... Από ζωικότητα. Από... Τέλος πάντων, ναι. Επειδή είσαι λίγο χτιτικούλης. Ναι. Λίγο, ναι, όχι ναι. πολύ. Λίγο. Όσο πατά η γάτα. Είμαι η μαμά σου. Είμαι η μαμά σου. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.